το μωρό μας είναι αυτό, λέω. Μας έχεις φέρει λάθος μωρό. Σου είπαν ότι κάναμε λάθος. Και κάπως έτσι η ζευγάρι στη Λάρισα κατάλαβε ότι το μωρό που κρατούσε στα χέρια του για 24 ώρες το είχε γεννήσει μια άλλη μητέρα, ίδια ώρα, στην ίδια κλινική. Βλέπεις το μωρό σου το δικό σου και σου φαίνεται για κάποια δευτερόλεπτα ξένο. Ο πατέρας του βρέφου σε κατάσταση σοκ μιλά στην κάμερα του Sky για όσα έζησαν στην ιδιωτική κλινική στη Λάρισα την ωραιότερη μέρα της ζωής τους. Και δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει τι έχει συμβεί. Ποιος φανταζόταν ότι θα γινόταν ένα τέτοιο τραγικό λάθος. Και κανονικά γεννήσαμε, ήταν όλα μια χαρά. Περιμέναμε το μωρό μας. Μας φέρνει το μωρό, όντως. Στην ουσία ένα άλλο μωρό, έτσι. Εμείς δεν κοιτάξαμε βασικά το καρτελάκι. Όλα ξεκίνησαν όταν η 30χρονη επισκέφθηκε το μευτήριο για την προγραμματισμένη γέννα. Μόλις η κόρη τους ήρθε στη ζωή, το προσωπικό πήγε στους γονείς στο νέο μέλος της οικογένειας. Με τη μητέρα να θυλάζει, όπως νόμιζε τουλάχιστον τότε, τη νεογέννητη κόρη της. Το θύλασε η γυναίκα μου, αγκαλιές με το μωρό, τηλέφωνα, φωτογραφίες. Μια μέρα μετά έμαθαν ότι κάτι πήγε λάθος και το δικό τους μωρό ήταν στην αγκαλιά μιας άλλης μητέρας. Βγαίνω έξω, βλέπω στο διάδρομο το μωρό που μας είχαν φέρει την πρώτη μέρα, πήγαινε αλλού. Η γυναίκα μου τάχασε. Ήταν μέσα στην αμφιβολία, στην αγχώρια. Και γι' αυτόν τον λόγο θα αποκριθούν την επόμενη εβδομάδα σε τεστ DNA. Το ζευγάρι, ακόμη σαστισμένο, φέρνει ξανά και ξανά στο μυαλό του εκείνες τις στιγμές και ζητά εξέταση DNA για να διαπιστώσει αν το συγκεκριμένο μωρό είναι όντως δικό τους.